Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για μία ακόμα φορά. Είμαι η Δήμητρα και σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξω εφέ πέτρας σε δύο βαζάκια του καφέ. Αυτά τα βαζάκια είχαν καφέ μέσα, την εταιρεία δεν τη θυμάμαι τώρα να σας την πω του καφέ, αλλά είναι από το σούπερ μάρκετ που περίχαν καφέ μέσα. Θα καθαρίσω πάρα πολύ καλά τα βαζάκια με ασετόν για να φύγει κάθε ίχνος λιπαρότητας. Τα καθαρίζω καλά. Έπειτα με ένα γυαλόχαρτο, γυαλαχαρτάρω την επιφάνειά τους. Έχω φροντίσει και τα χέρια μου να είναι καθαρά. Θερμαίνω το ξυλόγλυπτο που θα στολίσει το βαζάκι. Το ζεσταίνω για να μαλακώσει και να μπορέσω να το προσαρμόσω πάνω στην καμπύλη επιφάνεια. Θα προσθέσω στο πίσω μέρος ξυλόκολλα για να το κολλήσω πάνω στο βαζάκι. Ξαναζεσταίνω για να προσαρμοστεί καλά. Καθαρίζω τις κόλλες που έχουν βγει έξω από το ξυλόγλυπτο πάνω στο γυαλί. Τώρα θα πάρω μια χαρτοτενία για να το σταθεροποιήσω μέχρι να στεγνώσει. Τυλίγω τη ταινία γύρω γύρω να κρατήσει καλά το ξυλόγλυπτο. Θερμαίνω για μία ακόμα φορά για σιγουριά. Και θα τα αφήσω στην ακρούλα για να κολλήσει καλά, να στεγνώσει. Εδώ έχω μία άμμο η οποία είναι διακοσμητική, είναι ψηλή άμμο. Ένα χρώμα υβριδικό, είναι ο γραφίτης της εταιρείας Candens, ξυλόκολλα και νεράκι. Την άμμο αυτή την προμηθεύτηκα από ένα μεγάλο κατάστημα που έχει διάφορα πράγματα μέσα. Μπορείτε όμως, αν θέλετε, να μαζέψετε και άμμο από τη θάλασσα. Έχω προσθέσει 2 κουταλιές γεμάτες με την άμμο. Θα βάλω 1 καλή κουταλιά ξυλόκολλα. Και 3 κουταλιές από το χρώμα γραφίτι της εταιρείας Candens από τα υβριδικά χρώματα. Και 3 κουταλίτσες, 2 κουταλίτσες έβαλα, συγγνώμη, νεράκι. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά.
να ομογενοποιηθούν τα υλικά που έβαλα μέσα, ανακατεύω καλά. Τώρα έχω πάρει το βαζάκι, έχει στεγνώσει η κόλλα, έχει κολλήσει το ξυλόγλουτο και αφαιρώ την ταινία. Θα πάρω ένα γούρνο πίνελο και θα εφαρμόσω τα μποναριστά, το υλικό. Θα το αφήσω στην άκρη να στεγνώσει. Καλό είναι να μην το στεγνώσετε με πιστολάκι με κάποια θερμότητα. Καλό είναι να στεγνώσει μόνο του, να το αφήσετε στην ακρούλα να στεγνώσει μόνο του για να στεγνώσει καλά και να σκληρύνει. Γιατί όταν χρησιμοποιούμε πιστολάκι κάνει πέτσα εξωτερικά και εσωτερικά δεν έχει στεγνώσει καλά και δεν το βοηθάμε. Και ειδικά επειδή είναι γυαλί πρέπει να το αφήσουμε μόνο του να στεγνώσει. Εδώ έχω πάρει ύφασμα, ένα βαβακερό ύφασμα και θα κόψω λωρίδες για να φτιάξω κορδελίτσες, τις κορδελίτσες που θα στολίσουν τα βαζάκια μου. Θα κόψω δύο λωρίδες μεγαλούτσικες. Θα τις βρέξω. Εδώ έχω το mist και βρέχω με νεράκι να ανωτιστούν, δηλαδή με νερό. Θα βάλω μια γεμάτη κουταλιά ξυλόκολλα. Μια κουταλιά από το Country Green. Αυτό αν έχετε Powerball θα ήταν το ιδανικότερο για τις κορδελίτσες. Και αρκετό νεράκι. Θα ανακατέψω καλά. Θα τις βάλω μέσα να ποτίσουν με το υλικό που έφτιαξα. Θα τις ανακατέψω να πάει παντού. Θα τις αφαιρέσω και θα τις τραγγίξω. Να φύγει το περίσσιο υγρό.
Τώρα με το Country Green, με λίγη ποσότητα στο πινέλο μου, κάνω πινελιές σε κάποια σημεία πάνω στις κορδέλες, έτσι για να τους δώσω μία πιο vintage εκδοχή. Θα τις ζαρώσω μέσα στο χέρι μου, τις τσαλακώνω, την τσαλακώνω και τη μαζεύω μέσα στο χέρι μου. Θα χρησιμοποιήσω πιστολάκι, θέλω να τσαλακωθεί, να φαίνεται έτσι παλιά. Δεν τη ταντεώνω, τη μαζεύω και τη στεγνώνω. Τώρα, να πω στο σημείο αυτό ότι έχω περάσει και δεύτερο χέρι με το μείγμα που έφτιαξα με το stone και τώρα με το Pure White από τα Velvet Arts της εταιρείας Majestic κάνω ένα dry brush, δηλαδή με ελάχιστη ποσότητα στο πινέλο μου ταμπονάρω στο χαρτάκι που έχω δίπλα να φύγει το πολύ χρώμα από το πινέλο και περνάω με απαλές κινήσεις το πινέλο μου πάνω στο βαζάκι. Θα τονίσω κάποια σημεία περισσότερο, περιμετρικά γύρω γύρω στο κάτω μέρος, πάνω στο ξυλό γλυπτό μου και στο στόμι. Το ίδιο θα κάνω και στο καπάκι. Να σας πω ότι εγώ δεν έχω περάσει βερνίκι γιατί έχω βάλει το υβριδικό χρώμα και έπειτα από τα Velvet Touch δεν είναι απαραίτητο, θα είναι διακοσμητικά. Εάν εσείς θέλετε να τα χρησιμοποιείτε, καλό θα είναι να περάσετε βερνίκι. Και αν τα χρησιμοποιήσετε, αν τα χρησιμοποιείτε, περάστε δύο χεράκια βερνίκι σίγουρα, ίσως και τρίτο. Εδώ τοποθετώ την κορδέλα μου, η οποία έχει στεγνώσει, έχει ελαφρώς σκληρύνει. Κόβω αυτά που περισσεύουν και το βαζάκι είναι έτοιμο. Αν σας άρεσε το βίντεο και αν σας αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού μου, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις όταν ανεβάζω κάτι καινούριο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε ή κάτω στα σχόλια ή την επόμενη εβδομάδα με νέο βίντεο. Ανεβάζω βίντεο κάθε εβδομάδα, κάθε Σαββάτο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.